Πρώτον, στην πολιτική χυδαιότητα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη δεν πρόκειται να παρασυρθούμε. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος απουσιάζει από την αίθουσα και είναι σε αποστολή στην Αμερική, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Γεωργιάδης, έχει απαντήσει τρεις φορές για αυτή την αθλειότητα την οποία επαναλαμβάνει ο κ. Γεωργιάδης. Δεν θα παρασυρθούμε όμως σε αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Δεύτερο, υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα τα οποία υπόθηκαν στην παρέμβαση του κ. Σταϊκούρα και θέλω να τα επισημάνω. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά ο κ. Σταϊκούρας παραδέχτηκε ότι, μάλλον κατέθεσε στην ομιλία του, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στήχησε στην ελληνική οικονομία όχι 100 δισεκατομμύρια που λέγανε, είπε σήμερα ο κ. Σταϊκούρας για 30 δισεκατομμύρια. Σιγά σιγά θα καταλάβει και ο κ. Σταϊκούρας και η Νέα Δημοκρατία ότι ο μύθος για κόστος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 100 δισεκατομμυρίων, τον οποίο επαναλαμβάνουν συνεχώς και συνεχώς, είναι ένας μύθος ο οποίος δεν έχει καμία πραγματική βάση και σιγά σιγά θα παραδεχτούν ότι όλο αυτό το ιδεολόγημα το οποίο έχουν φτιάξει δεν πατάει σε σταθερά πόδια. Και το επόμενο που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, η αναφορά του κ. Σταϊκούρα στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κρύβει μία λεπτομέρεια. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η λεπτομέρεια? Το ότι οι όποιες προσεγγίσεις γίνονται και με βάση ακόμη ένα κομματάκι που έχει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και είναι οι παραδοχές με τις οποίες γίνονται οι εκτιμήσεις. Ξέρετε με τι παραδοχές γίνανε αυτές οι εκτιμήσεις? Με πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 4%. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σταϊκούρας, να είχαμε αυτήν τη στάση. Συνεπώς, ας τα σκεφτούν αυτά και ας κάνουμε την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα πραγματικά στοιχεία. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.